Λοιπόν, έτοιμοι. Λείπει το Αγγέλ. Δώσ' του μισό λεπτό. Κομμουναρία ούσα καθυστέρηση. Λύνει υπομονή, κυρία Πρόεδρε. Έτσι για πρακτικούς λόγους να μην μπορούμε να την κάνουμε τα τσιλίκια. Πού είσαι, Νικόλα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ τώρα εισέρχεται της αίθουσας. Ναι. Οπότε είμαι σίγουρη ότι οι βουλευτές θα λάβουν τις θέσεις τους και οι βουλεύτριες, ως ότο γραμματέας ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. Κύριε Γεωργίου. Μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου, οι κύριοι Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωστής Ευσταθίου συμμετείχαν στις εργασίες του τρίτου μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κύριος Τορναρίτης συμμετείχε σε συζήτηση για τη 10χρονη πορεία εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας την ενσωμάτωση των προνοιών της Σύμβασης στην Κυπριακή Νομοθεσία. Στυλίδευσε παράλληλα την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, συμμετείχε σε συζήτηση για την ελευθερία των ΜΜΕ, την εμπιστοσύνη των πολιτών και το δικαίωμα στην ενημέρωση, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ. Ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης κατέθεσε ομιλία του με θέμα τις κοινωνικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Επισημένοντας τις μεγάλες αποκλίσεις και ανισότητες μεταξύ κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και μεταξύ κοινωνικών ομάδων εντός των κρατών, υπογράμμισε δε την ανάγκη περαιτέρω προστασίας και στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ο κ. Ευσταθίου, εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Συνέλευσης, συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα τη διαφάνεια και τη ρύθμιση των δωρεών σε πολιτικά κόμματα και προεκλογικές εκστρατείες από ξένους δωρητές. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, ιδιαίτερα όταν εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς, δυνατόν να επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Επίσης, σε συζήτηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα δικαιώματα των παιδιών, ανέφερε ότι πέραν της επιδείνωσης που επέφερε γενικά η πανδημία στα καλώς νοούμενα συμφέροντα των παιδιών, κατέδειξε ταυτόχρονα τις υπάρχουσες αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα παιδιά. Εξάλλου, ο κ. Ευσταθίου κατέθεσε ομιλία του με θέμα τις διώξεις πολιτικών για τις δηλώσεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τονίζοντας τη σημασία διαφύλαξης της ελεύθερης και ανεξάρτητης άσκησης των αρμοδιοτήτων των πολιτικών και ιδιαίτερα των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. Προχωρούμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωστήσεις. Το υπαριθμόν ένα θέμα τιτλοφορείται ο περιτμήματος φορολογίας τροποποιητικός νόμος του 2021. Παρακαλώ το γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Τροποποίηση του περιτμήματος φορολογίας νόμου, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του εφόρου φορολογίας ή του βοηθού εφόρου φορολογίας και ενωθεί, είτε με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα αυτών να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο, μέχρι την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης, η διαδικασία της οποίας, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 6η Ιουλίου 2022. Μάλιστα. Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής. Όχι. Δεύτερη απολογούμε. Ναι, κύριε Στεφάν. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η κυβέρνηση δεν επέμενε στις σκοπιμότητες της, σήμερα, όπως και πριν ένα χρόνο, δεν θα ήμασταν αναγκασμένοι με το πιστόλι στον κρόταφο της Βουλής από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και το λέω τούτο γιατί η κυβέρνηση το 2014, γνωρίζοντας ότι η αλλαγή που ήθελε να κάνει για να διορίζεται ο έφορος φορολογίας από την εκτελεστική εξουσία και όχι από την ΕΔΗ, ήταν αντισυνταγματική ρύθμιση. Αυτόν ελέγχθη εις την ολομέλεια τότε. Η κυβέρνηση επέμενε για τις δικές της σκοπιμότητες που ο καθένας μπορεί να φανταστεί και ήταν για έναν τέτοιον κρίσιμο τομέα όπως είναι το θέμα
των φορολογιών και μετά από 6 χρόνια, όταν το διοικητικό δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγματική νομοθεσία, υποχρεωθήκαμε με το πιστόλι στον κρόταφο τρέχοντας για να προλάβουμε να συζητήσουμε μια μεταβατική ρύθμιση, ένα μεταβατικό νόμο που ήθελε να κάνει η κυβέρνηση, για να της δοθεί χρόνος πρώτον να δει τι θα γίνει με την έφεση που θα έκαμνε η νομική υπηρεσία στο ανώτατο δικαστήριο σε σχέση με την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, και δεύτερον να δει πώς θα ρυθμίσει το ζήτημα αυτόν που έχει να κάνει με έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχασε την έφεση η Κυπριακή Δημοκρατία στο ανώτατο. Το ανώτατο οριστικά απεφάνθη ότι η ρύθμιση ήταν αντισυνταγματική. Ήρθε προχτές η κυβέρνηση στην Επιτροπή Οικονομικών με άλλη ρύθμιση, τούτη που να δούμε σήμερα, με αλλαγές που εκάμαμε συζητώντας το θέμα, πάλι με το πιστόλι στον κροταφό, πρέπει την πέπτη άρων-άρων να εγκρίνεται η νομοθεσία, διότι αύριο την Παρασκευή λίγη θητεία αυτών που εδιορίσαμε 6 συν 6 μήνες που προνοούσε η μεταβατική νομοθεσία, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν έσοδα για το κράτος. Την ίδια ώρα, η νομική υπηρεσία μαζί με την κυβέρνηση είναι διαβεβαίωσαν την Επιτροπή Οικονομικών ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα από εκκρεμότητες ή από αγωγές που μπορεί να προκύψουν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις φορολογίες. Έτσι διαβεβαιώσεις είχαμε και το 2014. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει μια τέτοια εγκληματική συμπεριφορά για τόσο σημαντικά ζητήματα να δίνει διαβεβαιώσεις και ύστερα να θέλει να φορτώσει την ευθύνη στη Βουλή για να διορθωθούν κακοσέχοντα, όταν η ίδια δεν φέρνει μόνιμες διευθετήσεις. Διότι δεν έχει φέρει μόνιμη διευθέτηση η κυβέρνηση στο θέμα. Είναι μεταβατική. Γι' αυτόν θέλω να τονίσω το εξής. Ελπίζω του χρόνου που θα λήξει ο ένας χρόνος που έχει ο νόμος, τώρα που θα ψηφίσουμε, να μην μας πούν πάλι ότι ξέρετε δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τις ρυθμίσεις και δώστε μας κι άλλο χρόνο για να προχωρήσουμε. Και την ίδια ώρα να ευχηθώ ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα που θα οδηγήσουν σε απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση. Το ΑΕΛ από τη μια δεν μπορεί να υπερψηφίσει μια ρύθμιση η οποία προκύπτει από αντισυνταγματικές ενέργειες της κυβέρνησης το 2014, από αμέλεια, να την πω έτσι ελαφρά, ή άρνηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το χρόνο που προέκυψε από την περσινή νομοθεσία που εψήφισε η Βουλή για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να είναι έτοιμη τώρα να δώσει μόνιμες λύσεις. Και επειδή λέω δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε τέτοια, να δείξουμε μια τέτοια ανοχή στην κυβέρνηση, δεν θα υπερψηφίσουμε την νομοθεσία. Την ίδια ώρα θέλουμε να διευκολύνουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα νομικά και άλλα προβλήματα που προκύπτουν με αυτά που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ούτε να τις δώσουμε το οποιοδήποτε άλλοθι για τυχόν προβλήματα προκύψουν εις τα θέματα τα φορολογικά. Γι' αυτόν αυτό το ΚΕΛ θα τηρήσει αποχή στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι όπως το φέρνει η κυβέρνηση στην Βουλή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. Παρακαλώ τον κύριο Γεωργίου να βάζει το χρόνο για να παραμένουμε στα 2 λεπτά. Ναι, κύριε Σιζόπουλε. Στα 3 λεπτά από τη θέση μας. Από τα 3 λεπτά θα πρέπει να έρθετε στο βήμα. Έρθω στο βήμα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε μια προχειρότητα όσον αφορά τη ρύθμιση ενός πάρα πολύ σημαντικού ζητήματος, και αυτόν κάτω από την πίεση που άσκησε η πρόνοια, η Τρόικα, στην προσπάθειά της να επιβάλλει τους μνημονιακούς όρους. Τα ερωτήματα που τίθενται σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά.
Το μνημόνιο δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει κανένα λόγο να συμμορφωθούμε με μνημονιακούς όρους. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε συνταγματικά να ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο λόγος της καθυστέρησης για να δοθεί ο χρόνος ενδεχομένως 6-6 μήνες για να ρυθμιστεί το ζήτημα αποσκοπεί πού? Στο να έρθει ενδεχομένως ένα καινούριο νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης που να καθορίζει το πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου εφόρου, καθώς επίσης το καθηκοντολόγιο και πώς θα ρυθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Σύνταγμα, έχω την εντύπωση, με τα άρθρα του, ρυθμίζει το πώς σε τέτοιες περιπτώσεις η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μπορεί να προχωρήσει και άμεσα να διορίσει στη συγκεκριμένη θέση αυτό που πρέπει να διορίσει. Εάν ο στόχος της καθυστέρησης ακριβώς είναι γιατί ακριβώς θα θέλαμε τη συγκεκριμένη θέση να την μετατρέψουμε για να είναι θέση πρώτου διορισμού ενδεχομένως και προαγωγής, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα αυτό ενδεχομένως να εγκυμονεί για σκοπιμότητες. Και είναι εδώ που θα υπενθυμίσω ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, κατ' επανάληψη από την πλευρά της ΕΔΕΚ, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες σημαντικές ρυθμίσεις και να αποφασίσουμε ποιες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία θα είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής και ποιες θέσεις θα είναι προαγωγής. Δεν γίνεται για την ίδια μισθολογική κλίμακα ή για τις ίδιες θέσεις όπου μας βολεύει, και δεν μιλώ μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλώ για τη χτεσινή, για την προχτεσινή, οποιαδήποτε. Όπου μας βολεύει και μας συμφέρει, γιατί έχουμε κάποιο δικό μας να τον κάνουμε προαγωγή, είναι θέση προαγωγής. Όταν δεν έχουμε κάποιο δικό μας, είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Και αυτό το πράγμα έχει συμβεί κατά την επανάληψη. Επιτέλους, θα πρέπει μερικά πράγματα να τα ρυθμίσουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε. Ως εκ τούτου, εμείς θεωρούμε ότι με βάση το Σύνταγμα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μπορεί άμεσα να προχωρήσει τη διαδικασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να ορίσει το συγκεκριμένο διευθυντή του τμήματος φορολογίας και να κλείπει υπόθεση, όπως και τους βοηθούς του. Άρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος λόγος γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος του ενός χρόνου. Ως εκ τούτου, εμείς το επισημαίνουμε αυτό το ζήτημα, γιατί έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις να επιχειρούμε να αλλάξουμε χωρίς αλλαγή του Συντάγματος τους κανόνες που διέπουν τις προαγωγές ή τις λειτουργίες συγκεκριμένων τμήματων της δημόσιας υπηρεσίας ή ακόμα και ανεξάρτητων υπηρεσιών. Λοιπόν, απλά και μόνο για να εξυπηρεθούν ενδεχομένως συμφέροντα για σκοπιμότητες. Εάν όντως αυτό που όλοι λέμε ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια καινούργια αρχή και επιτέλους θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την έξοδην καλή μαρτυρία μας στους πολίτες, έπρεπε να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Ως εκ τούτου από την πλευρά της ΕΔΕΚ δεν θα καταψηφίσουμε, αλλά δεν θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο των 6-6 μηνών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Κυρία Πρόεδρε, για κάθε μία νομοθεσία που κηρύσσεται ως αντισυνταγματική και η οποία προέρχεται από κυβερνητική πρόταση, από κυβερνητικό νομοσχέδιο, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 νομοθεσίες που κηρύσσονται ως αντισυνταγματικές, οι οποίες προήλθαν από κοινοβουλευτική πρόταση νόμου. Και όταν αυτό συμβαίνει, όταν μία νομοθεσία πρόταση νόμου κηρύσσεται ως αντισυνταγματική, δεν διαπιστώνω την ίδια αναγανάκτηση και τους ίδιους χαρακτηρισμούς περί σκοπιμοτήτων. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Γι' αυτόν υπάρχει το Ανώτατο Δικαστήριο, για να κρίνει τελεσίδικα για τη συνταγματικότητα, και αυτόν ακριβώς έχει συμβεί και πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επί της ουσίας να υποδείξω ότι η πολιτική πρόθεση ήταν ότι η θέση του εφόρου αλλά και των βοηθών, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας τα οποία υπηρετούν μέχρι την αυγυπηρέτησή τους, θα είναι με συμβόλαιον και με καθορισμένη θητεία, όπως ακριβώς συμβαίνει στα πλείστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της ευαισθησίας ακριβώς της θέσης του εφόρου φορολογίας, στα πλαίσια της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, να μην είναι κάποιος επί μακρών μέχρι την αφυπηρέτησή του σε τέτοια νευραλγική θέση. Εθεωρήθηκε τότε με την γνώμη, με την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, του τότε Γενικού Εισαγγελέα, ότι ο μόνος εφικτός τρόπος για να οριστεί δημόσιος υπάλληλος με θητεία, με συμβόλαιο, θα ήταν όπως η πράξη διορισμού του να ήταν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Βουλή μάλιστα είχε προσθέσει πρόνοια ότι αυτός ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνεται στη συνέχεια από τη Βουλή.
και η πρώτη πρόνοια της έγκρισης από τη Βουλή πριν από μερικά χρόνια εκρήθηκε αντισυνταγματική, αλλά και η πράξη διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο τώρα επίσης κρίνεται αντισυνταγματική και έχουμε ενημερωθεί και πολιτικά εκφράζουμε την σύμφωνο γνώμη μας με την πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας μέσα στο επόμενο, διάστημα να επιφέρει τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές αλλά και το σχέδιο υπηρεσίας. Και αυτός είναι ο λόγος, κύριε Σιζόπουλε, που απαιτείται κάποιος χρόνος για να ετοιμαστεί σχέδιο υπηρεσίας και να προσαρμοστεί ο νόμος, ούτως ώστε από την ΕΔΗ πράγματι να γίνεται ο διορισμός, αλλά με συμβόλαιο, με θητεία. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι ικανοποιεί και τις πρόνοιες του Συντάγματος, αλλά κυρίως και των πολιτικών στόχων της μη ύπαρξης μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου σε μια τέτοια νευραλγική θέση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρωτοκρήτ. Κυρία Πρόεδρε, ζούμε σε μια χώρα... Το χρόνο, παρακαλώ. ...όπου η κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα και καλείται η αντιπολίτευση να τα λύσει. Το πρόβλημα προέκυψε, όπως περιέγραψε και ο συνάδελφος ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κύριος Στεφάνου. Με ποιαν διαφορά όμως. Εμπορούσε το 2014 να προχωρήσει στον διορισμό με συμβόλαιο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο. Επειδή η κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήσει την διαδικασία της πρότασης, της εισήγησης από την πλευρά του τότε Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο για Διορισμών και να μην ακολουθήσει την διαδικασία διορισμού μέσω της ΕΔΗ με συμβόλαιων, κάτι που μας επιβεβαίωσε στην Επιτροπή Οικονομικών την τελευταία συνεδρία, γι' αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος. Βρισκόμαστε, κυρία Πρόεδρε, μπροστά σε μια κατάσταση όπου είτε δεν θα ανατεθούν οι εξουσίες του εφόρου φορολογίας και των βοηθών στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με την δυνατότητα ανάθεσης περαιτέρω σε οποιονδήποτε λειτουργό κρίνει ο ίδιος ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα να το κάνει, ή δεν θα έχουμε επικαλήν του Τμήματος Φορολογίας. Αυτές είναι οι επιλογές που έκαμε η κυβέρνηση και από την δική μας την πλευρά, κυρία Πρόεδρε, διερωτόμαστε πραγματικά πώς είναι δυνατόν μετά από την τελευταία απόφαση του δικαστηρίου, την πρωτόδικη, να μην είναι έτοιμη η κυβέρνηση με το σχέδιο Β. Με έτοιμα σχέδια υπηρεσίας, με έτοιμη τη διαδικασία να τρέξει ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, για να μην πρέπει να κάνουμε αυτού του είδους τις μεσαίες προσωρινές ανεπίτρεπτες για έναν κατά τα άλλα ευρωπαϊκό κράτος. Κύριε Γεωργιάδη, διότι διαρωτώ με σε ποια άλλα ευρωπαϊκά κράτη ακολουθούν τέτοιες λύσεις που εισηγείται η δική μας η κυβέρνηση. Εδώ, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να επισημάνω ότι στο νομοσχέδιο όπως ήρθε μπροστά μας από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν στο διηνεκές η δυνατότητα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών να λειτουργεί ως εύφορος φορολογίας. Και με εισήγηση της αντιπολίτευσης, και για να είμαι δίκαιη, νομίζω η εισήγηση προήλθε από τον κύριο Δαμιανού στην Επιτροπή Οικονομικών και υιοθετήθηκε η εισήγηση του, εμπήκε χρονικός περιορισμός της ισχύως του παρόντος νόμου. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Είναι ακόμα μία κατάσταση όπου στην ουσία η κυβέρνηση φέρνει προτραγικών διλημάτων την ίδια την Βουλή. Και δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να αφήσουμε το Τμήμα Φορολογίας ακέφαλο. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά, αν και βλέποντας τη σημερινή κατάθεση, είναι προφανές ότι δεν είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται ο τόπος σε αυτόν και η Βουλή σε αυτήν την πολύ δύσκολη απόφαση. Ευχαριστώ, κυρία Ρωτοκρήτου. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη που θέλει τον λόγο. Ο κύριος Δαμιανού. Ναι, κύριε Δαμιανού. Πίσω. Των μεγάλων κινδύνων να χαθούν φορολογικά έσοδα. Να σας προσθέσω. Ναι, ναι, κύριε Δαμιάν. Αυτή η πρακτική του συναγερμού να καρτερά βουλευτή του Αγγέλ να μιλήσει για να πει τον τελευταίο λόγο, δεν νομίζετε ότι σας εξυπηρετεί. Διότι αυτά που λέτε ούτως ή άλλως δεν είναι πιστικά.
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι, ανεξαιρέτως, όλοι, κοπτόμεθα για το πώς να αντιμετωπίσουμε την απαξίωση της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστημα. Και την ώρα της κρίσης επαναλαμβάνουμε τον κακό μας σε αυτό. Τι έκαμε προλίγο ο κύριος Γεωργιάδης? Δεν φταίει η κυβέρνηση, αφήνω κατά μέρος ποιος ήταν ο υπουργός, δεν φταίει η κυβέρνηση που για 7 χρόνια ταλαιπωρεί το τμήμα φορολογίας με διαφυγόντα έσοδα εκατομμυρίων, με πολύ κακές πρακτικές τις οποίες γνωρίζουμε, για πολλαπλά θεσμικά διέξοδα που προκάλεσε και με σκοπιμότητα ανεπίεση των άτομων των δικαστήριων εν γνώση της ότι εργαλειοποιούσε την νομική υπηρεσία για να κερδίσει χρόνο, άρα και γιατί. Φταίει η Βουλή που μου ψήφισε τους νόμους το 2014. Τους νόμους μου εμέναν της κυβέρνησης. Δεν φταίει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός που εν γνώση του έφεραν αντισυνταγματικό νόμο στη Βουλή, εκτός αν τα πτυχία των νομικών βουλευτών εγκαλύτερα από τους νομικούς της κυβέρνησης, και το 2014 προειδοποιούσε η Βουλή για αντισυνταγματικότητα, αλλά η νομική υπηρεσία, ο υπουργός οικονομικών και η συναυτό δεν καταλάβαινε ότι το να αφαιρέσει από την ΕΔΗ την αρμοδιότητα να διορίσει εφοροφολογίας ήταν κραυγαλαία αντισυνταγματικότητα. Επομένως, έστω και μία φορά πείτε με ακούλπα. Πείτε κάναμε λάθος. Δεν σας ζητούμε να πείτε ότι είχε σκοπιμότητα, που είχε σκοπιμότητα, αλλά πείτε αν μη τι άλλο ότι κάνετε λάθος, μη μετακυλίετε ισόποσα, ισοπεδωτικά τις ευθύνες σας στο Κοινοβουλίο. Άστε που το ΑΚΕΛ δεν συμμετείχε, δεν ψήφισε το 2014, προειδοποίησε όπως και πέρσι προειδοποίησε. Και σας καλώ να δείτε πρακτικά της προηγούμενης χρονιάς, όταν ελέγαμε ανάλογα πράγματα, και έσπευε ο Αβερόφινοφίτου να μας πει ότι είναι στο ανώτατο και περίπου να δικαιωθεί η κυβέρνηση στο ανώτατο δικαστήριο. Και λέγαμε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε περίπτωση να δικαιωθεί στο ανώτατο. Προφανώς κάποιοι ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Προφανώς την ίδια περίοδο κάποιες πολύ μεγάλες διαδικασίες αναδιαρθρώσεων μεγάλων επιχειρηματιών που είχαν και μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες έπρεπε να τύχουν μιας ρύθμισης. Λοιπόν, δεν μπορεί τα επίχειρα τη σκοπιμότητα να τι πληρώνει η Βουλή, και προφανώς η πολιτική μας θέση κατέθηκε προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Στέφανο τον Στεφάνου. Ένα τελευταίο σημείο που είναι και αυτό σημαντικό να υποθεί. Είναι ένα πράγμα στη διακρίση εξουσιών η Βουλή να ψηφίζει προτάσεις που να κρίνονται από το ανώτατο δικαστήριο σεβαστών αντισυνταγματικές, και είναι άλλο πράγμα αν η κυβέρνηση ήδη αναφέρνει δικές της προτάσεις με τον νομικό της σύμβουλο που είναι αντισυνταγματικές. Υπάρχει μια ιδιοποιώση διαφορά. Αν δεν τη βλέπετε, λυπούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ταμιανό. Κύριος Παπαδούρης. Καλό να πω σε όλους. Δεν θα μπω στο ιστορικό, γιατί έτσι αλλιώς έχουν υποθεί και από τον κύριο Στεφάνο και από την κυρία Ροδοκρήτου και από τον κύριο Γεωργιάδη. Απλά θέλω να πω ότι φαίνεται ότι ακόμα μια φορά καλείται η Βουλή να αναλάβει λάθη της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι σαν κίνημα οικολόγων το 2014 είχαμε καταψηφίσει αυτήν την αλλαγή μαζί με το ΑΚΕΛ, είχαμε καταψηφίσει την τροποποίηση αυτήν. Κρίνουμε ότι μέχρι σήμερα η σωστή διαδικασία είναι ότι όλος διορισμός πρέπει να περνά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Και ταυτόχρονα, τουλάχιστον στη συζήτηση που είχαμε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών, εξακολουθούμε να έχουμε έντονες επιφυλάξεις, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ξεκαθαρίστηκε εντελώς από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών ότι μέσω αυτής της διαδικασίας στο μέλλον δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από το κορ αυτής της διαδικασίας. Αυτό εμείς λέμε ότι θα τηρήσουμε από χήν, γιατί από τη μια δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτόν το βάρος αυτής της απόφασης. Από την άλλη, δεν θέλω όμως κάτι που έχει αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, τη λέξη σκοπιμότητες. Όχι, δεν κρίνω ότι υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες. Απλά φαίνεται ότι εξ ανάγκης καλούμαστε και πάλι σαν Βουλή να ψηφίσουμε κάτι. Και αυτό για μας δεν θεωρείται σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές πέραν του κ. Κουλά που ζήτησαν τον λόγο, ομιλήτριες? Κ. Λουκαΐδης.
ασχολήσω το σώμα παρά μόνο μερικά σύντομα, λεπτά, κύριε Λουκαίδη. Ναι. Επειδή έχει εξαντληθεί η συζήτηση και επειδή γίνεται αναφορά ακριβώς στο ιστορικό αυτού του ζητήματος και επειδή και στη Βουλή, όπως και στη ζωή και γενικότερα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, θέλω να θυμίσω το σώμα ότι το ΑΚΕΛ και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν ενεργούμενος μετάχριστων προφήτες. Από τότε, όπως ελέγχθηκε ήδη, είχαμε καταγράψει τη θέση μας ότι είναι αντισυνταγματική η πρόνοια του νομοσχεδίου που παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό του εφόρου και είχαμε καταθέσει τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, η οποία έλεγε ότι οι εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου έπρεπε να βρίσκονται στην ΕΔΗ και να μεταφερθούν στην ΕΔΗ. Αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε με μια ψήφο διαφορά. 25 υπέρ, 26 κατά και 3 αποχές. Αυτό είχε γίνει. Εάν είχαμε εισακουστεί, αν εγκρινόταν η τροπολογία, σήμερα δεν θα κάμναμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και δεν θα προκαλούνταν όλα αυτά τα προβλήματα σε έναν τόσο νευραλική σημασία ζήτημα τομέα. Μάλιστα. Κύριε Κουλάχια, ναι, κύριε Σαββίδη. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αποστροφή του κόσμου από την πολιτική και τους πολιτικούς είναι για αυτόν τον λόγο, για αυτούς τους λόγους. Με το όπλο στον κρόταφο. Αν θέλουμε τα πράγματα να αλλάξουν και να βελτιωθούν, ας υιοθετήσουμε να είμαστε προμηθείς και όχι επιθείς. Ευχαριστώ για την επισήμανση, κύριε Σαββίδη. Κύριε Κουλάχη, έχετε τον λόγο. Ναι. Σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρατραβούμε κάτι από τα μαλλιά για άλλη μια φορά. Έτσι λειτουργά η δημοκρατία. Ήρθε ένα νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο, για να έρθει, φέρει την υπογραφή του Γενικού Εισαγγελέα. Στην προκειμένη περίπτωση του Κώστα Κληρίδη. Κατηγορούμε δηλαδή και τον Κληρίδη για σκοπιμότητες. Έφερε το νομοσχέδιο η κυβέρνηση. Το ψήφισε μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Μα δεν έχουμε πλειοψηφία. Το ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής. Μάλιστα η Βουλή εισηγήθηκε μια αλλαγή. Να εγκρίνει τους διορισμούς. Πράγμα που εκκρίθηκε και εκείνων αντισυνταγματικών πολύ πιο νωρίς. Η πολιτική θέση ήταν ξεκάθαρη, ότι πρέπει να διορίζονται με καθορισμένο χρόνο. Αν επί τούτου η Βουλή συμφωνεί και ζητήθη από την ΕΔΗ και τελικά υπογράφει ένα νομοσχέδιο και από το Γενικό Εισαγγελέα και ψηφίστη από την πλειοψηφία ότι θα είναι με θητεία, και αν τώρα πρέπει να αλλάξει κάτι και να γίνει από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά περίπου η φιλοσοφία είναι ίδια, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσα τραγικά διλήμματα, είναι τόσο κάτι που δεν εξανάγινε ποτέ να κριθεί κάτι αντισυνταγματικό, ένας νόμος. Μάλιστα, εάν στην προκειμένη περίπτωση ο Γενικός Εισαγγελέας λέει κατά την άποψή μου δεν είναι αντισυνταγματικό, και το ψηφίζει η Βουλή, μάλλον είναι το ορθόδοξο. Το ανορθόδοξο είναι αυτό που έρχεται η νομική υπηρεσία στις επιτροπές της Βουλής και λέει αυτή η πρόταση νόμου είναι αντισυνταγματική και λέμε δεν πειράζει, θα την ψηφίσουμε. Αυτό είναι το ανορθόδοξο, όχι το ανάποδο. Και θέλω επίσης να πω και το εξής. Ταλαιπωρείται το τμήμα φορολογίας εδώ και 7 χρόνια. Είχαμε τεράστια αύξηση εισόδων όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι. Και είναι έτσι που προέκυψαν και πολύ σημαντικά πλεονάσματα. Όχι με μείωση δαπανών, το είπα 100 φορές παρεμπιπτόντως στη Βουλή, ότι τα πλεονάσματα που είχαμε προ-πανδημίας εποχής δεν ήταν από μείωση δαπανών που αυξάνονταν κάθε χρόνο μετά 2014, αλλά από σημαντική αύξηση εισόδων. Εν πάση περιπτώσει, και ένα τελευταίο σχόλιο και
αποχωρώ από του βήματος. Πρέπει να μάθουμε όλοι να εργαζόμαστε και κάτω από πίεση χρόνου. Όλοι μας. Και η δημόσια υπηρεσία και η Βουλή και τα δικαστήρια η δυνατό. Και η νομική υπηρεσία. Και θα αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Αντιμετωπίσαμε σημαντικότερες κρίσεις από αυτόν τον νομοσχέδιο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και είναι ευχάριστον, εγώ θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, μια συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας, της Βουλής, να έρθουμε εδώ με μια συνεδρία και να συγχαρούμε και την Επιτροπή Οικονομικών και την Πρόεδρο, που ήρθαμε στην Ολομέλεια κατανοώντας αυτήν την αναγκαιότητα και τροποποιήθηκε και το νομοσχέδιο σε συνεργασία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Γιατί όχι, θα αντιμετωπίσουμε και άλλες κρίσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Τρεφωνίδη, ζητείτε τον λόγο. Μάλιστα. Κανονικά έκλεισε η λίστα των μιλητών, αλλά θα επιτρέψω για δύο λεπτά από τη θέση σας να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Δεν γιατί θα επαναλάβω τα προηγούμενα. Όμως θα συμφωνήσω με αρκετά για τη διαδικασία που θα γίνει για τη θέση. Όμως μπορεί η κυβέρνηση τη διαδικασία που λέει τροποίηση εδώ σε ένα χρόνο να τη συντομεύσει για να μπορεί να πληρωθεί η θέση. Το δεύτερο όμως που εκπορεύεται και μέσα από τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικό, αλλά και δεν το είδα εδώ να αναδεικνύεται, είναι κίνδυνος το κράτος μας να χάσει έσοδα από τη διαδικασία. Και όχι από αυτούς που κάνουν έσταση, αλλά από αυτούς που θα πάρει το κράτος στο δικαστήριο και θα επικαλεστούν ότι ήταν αντισυνταγματικός ο διορισμός εκείνος που τους έβαλε φορολογία. Και ούτε στην Επιτροπή Οικονομικών δεν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα αν εκείνοι που δεν πλήρωσαν θα έχουν την ευχέρεια από εδώ και στο εξής τούτα τα χρόνια προηγουμένως να επικαλούνται αυτό και να χάσει ο κράτος τεράστια έσοδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Το μικρόφωνο σας. Άρθρα 1 μέχρι 4. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων? Εμείς θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? Κανείς καμία. Αποχές? 22 αποχές. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Το μικρόφωνο σας. Ο περιτμήματος, κύριε Γεωργίου. Περιτμήματος φορολογίας τροποποιητικός νόμος του 2021. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου? Αντιλαμβάνομαι ήδη αντιστοιχεία όπως πριν, δηλαδή με 28. 28 ψήφους υπέρ και 22 αποχές. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται ο περί εταιριών τροποποιητικός υπαριθμόν 4 νόμος του 2021. Παρακαλώ το γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. Τροποποίηση του περί εταιριών νόμου, ώστε αφενός να παραταθεί προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2021 στον εύφορων εταιριών από την 30 Ιουνίου 2021 στην 31η Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου να παρασχεθεί δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να παρατείνει περαιτέρω την εν λόγω περίοδο με έκδοση σχετικού διατάγματος. Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής. Να διευθετηθεί ο κατάλογος, κύριε Κώστα, μαζί με εσάς. Ξεκινώντας, θα μου επιτρέψετε από τον γραμματέα του σώματος, κύριε Κώστα, έχετε τον λόγο μέχρι να ετοιμάσει ο κύριος Γεωργίου τον κατάλογο.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Σεπτέμβριο του 2012 ως ΑΚΕΛ είχαμε εισηγηθεί την κλιμακωτή επιβολή του τέλους στις εταιρείες, στη βάση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, γιατί δεν είναι δυνατόν μια πολύ μικρή εταιρεία να πληρώνει το ίδιο με μια μεγάλη εταιρεία που έχει τεράστια κέρδη. Δεν έγινε δυστυχώς τότε η εισήγησή μας αποδεχτή, με αποτέλεσμα το τέλος των 350 ευρώ να επιβάλλεται οριζόντια σε όλες τις εταιρείες. Πρέπει να πούμε ότι στις 8 του Μάη του 2018, συζητώντας στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής πρόταση νόμου για κατάργηση του τέλους, ο τότε έφορος εταιρειών χαρακτήρισε ως άδικο το τέλος αυτών και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών μας είπε να επιλέξει ότι είναι μία αναχρονιστική και μία ορθολογική φορολογία. Επίσης, μας εντόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ότι η κυβέρνηση μελετά είτε τη σταδιακή απόσυρση του φόρου αυτού, είτε την κατάργηση του, είτε να επιβάλλεται στοχευμένα και ότι οι οριστικές προτάσεις του Υπουργείου θα κατατεθούν στη Βουλή μαζί με τον προπολογισμό του 2019. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Στις 17 Σεπτέμβρη του 2019, πάλι σε συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου, στην οποία συζητήθηκε η πρόταση νόμου συγκεκριμένη, ακούσαμε πάλι τα ίδια από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ουσιαστικά για 1,5 χρόνο δεν έκαναν τίποτα. Ανάφερε απλά ότι η φορολογία είναι στη λίστα των φόρων που πιθανώς να μειωθούν στο μέλλον και κυρίως όλοι στον προϋπολογισμό του 2020 έχουν ήδη συμπεριλάβει το ποσό των 48 εκατομμυρίων όπως κάθε χρόνο. Δεν έκαναν καμία μελέτη, δικαιολογήθησαν απλά την αδράνεια τους με δικαιολογίες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Και σήμερα ουσιαστικά, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 3 χρόνια μετά, ακόμα αναμένουμε από την κυβέρνηση να φέρει την πρότασή της στη Βουλή. Και είναι φανερό ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, αποτελεί εμπαιγμόν του σώματος. Εμείς ως κόμμα επαναλαμβάνουμε σήμερα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να έρθει με πρόταση για κατάργηση του τέλους, τουλάχιστον στις μικρές εταιρείες, σε εταιρείες δηλαδή με περιορισμένων κύκλων εργασιών και μικρών αριθμών εργοδοτουμένων, και να υπάρχει επιβολή του τέλους κλιμακωτά σε εταιρείες με σημαντικά ή μεγάλα κέρδη, τα οποία μπορούν να καταλάβουν ένα πολύ μικρό ετήσιον τέλος. Όσον αφορά την ουσία του νομοσχεδίου, θα ψηφίσουμε υπέρ, καταθέτοντας και από το βήμα της Ολομέλειας τις επιφυλάξεις μας, τις οποίες καταθέσαμε και κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου την περασμένη Τρίτη, αναφορικά με το διάταγμα της Υπουργού για να επεκτείνει μετά τον Δεκέμβρη μόνο για το τέλος του 2021, για κάποια περίοδο, σε περίπτωση που το επιβάλλει η ανάγκη λόγω της πανδημίας. Και καλούμε ξανά την κυβέρνηση να έρθει με ολοκληρωμένη πρόταση για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε δίκαια αυτό το τέλος να επιβάλλεται σε αυτούς που μπορούν να το πληρώνουν. Μάλιστα. Εκτός από τον κύριο Λεωνίδου και τον κύριο Γκουλία, που έχω σημειώσει τα ονόματα τους, ζητεί τον λόγο. Ωραία. Να σημειωθούν, κύριε Γεωργίου, τα ονόματα. Αφήστε τα χέρια σας ψηλά. Κύριε Λεωνίδου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα ψηφίσουμε ασφαλώς αυτή την παράταση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το Σώμα ότι αυτή η πρόταση για παράταση είχε κατατεθεί τόσο από εμάς αλλά και από άλλους συναδέλφους, η οποία ήταν μια πρόταση η οποία επιδίωκε ουσιαστικά να συμβάλλει και να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως και τις εταιρείες για την καταβολή του τέλους μέσα στη δύσκολη κατάσταση που επικράτησε και επικρατεί από την πανδημία. Θέλω να σημειώσω ότι εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για κατάργηση ή κλιμακωτή, αν θέλετε, επιβολή αυτού του τέλους. Όμως θεωρούμε εκ πρώτης όψεως ότι αυτή η επιβολή είναι μια επιπρόσθετη επιβάρηση αχρίαστη, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα επιπρόσθετο χαράτσι, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες και μικρές εταιρείες. Γι' αυτό χρειάζεται άμεσα και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου να θέσει άμεσα τις συγκεκριμένες προτάσεις,
ενώπιον της Επιτροπής για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να πάρθει μια οριστική απόφαση για να σταματήσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες με ημίμετρα ή προσωρινά μέτρα. Αυτά, ναι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μυριάνθος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ως ΕΔΕΚ και εμείς, κυρία Πρόεδρε, εδώ και 3 και πλέον χρόνια έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου Μαλουζή με άλλους συναδέρφους για πλήρη κατάργηση του ετήσιου τέλους. Παρ' όλα αυτά, τασσόμαστε υπέρ της παράτασης πληρωμής του τέλους μέχρι 31/12/2021. Την ίδια όμως στιγμή θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής. Το τέλος αυτόν επιβλήθηκε το 2012, κατανοώντας ακριβώς τα δημοσιονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει εκείνη την περίοδο. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έρχονταν από τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς ήταν ότι αυτόν το τέλος είναι πρωινό και θα καταργηθεί μόλις τα δημοσιονομικά βελτιωθούν. Παρ' όλα αυτά, οι υποσχέσεις που ήρθαν στην Επιτροπή Εμπορίου ήταν ότι εξετάζεται, μελετάται, έχει αναφερθεί και από τον συνάδελφο τον Κώστα Κώστα ότι μας είχαν πει ότι θα έκλειαν αυτό το θέμα της συζήτησης εδώ και 1,5 χρόνο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται. Δυστυχώς το τέλος εδώ και 9 χρόνια επιβάλλεται ισοπεδωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. Πολύ μικρές και πολύ μεγάλες. Αυτή τη στιγμή η δικαιολογία είναι ότι διανύουμε μια περίοδο πανδημίας, τα δημόσια είναι οικονομικά είναι επιβαρημένα και θα πρέπει να συνεχιστεί. Το κατανοούμε. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία και μάλιστα, τα 1.250 ευρώ που τους έχουν δώσει ως εφάπαξ εισόδημα ποσών επίδομα από το Υπουργείο Οικονομικών, δυστυχώς θα το πάρουν πίσω έμμεσα με αυτά τα 350 ευρώ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι ακριβώς τουλάχιστον σε αυτό το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί πώς αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν και την ίδια στιγμή ας γίνουν οι σκέψεις, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση να δούμε κατά πόσον αυτό το ετήσιο τέλος μπορεί να το επιβάλλουν κλίματα. Να καταργηθεί για τις πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά να αυξηθεί για τις πολύ πολύ μεγάλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ιωάννου. Κυρία Πρόεδρε, και εμείς με τη σειρά μας θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Το ΕΛΑΜΑ από τις 17 Φεβρουαρίου του 2017 είχε καταθέσει πρόταση για κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους, το οποίο είναι μνημονιακό και επιβλήθηκε επί Τρόικας, η οποία σήμερα δεν βρίσκεται μαζί μας. Άρα θεωρούμε πως είναι εντελώς αναχρονιστικός. Είναι επίσης και άδικος, αφού επιβαρύνει και πλήττει μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, το ίδιο ακριβώς με πολυεθνικές εταιρείες με έσοδα εκατομμυρίων. Ως ΕΛΑΜ λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Έχουμε ενημερωθεί ότι εισπράττει το κράτος γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια το χρόνο από συγκεκριμένο τέλος. Προτείνουμε να καταργηθεί το συγκεκριμένο τέλος και τα έσοδα αυτά το κράτος να τα λαμβάνει από κονδύλια που θα εγκρίνουμε την επόμενη εβδομάδα και αφορούν διαμονή παράνομων μεταναστών σε ξενοδοχεία. Σε επίπεδο θέσεων, η φοροεισπρακτική πολιτική για μας δεν μπορεί να φέρει ωφέλη στον τόπο μας. Αντιθέτως, οδηγεί στο κλείσιμο επιχειρήσεων, αύξηση ανεργίας και την επιβάρυνση της οικονομίας του τόπου μας. Ευχαριστώ. Κύριος Παπαδόρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Οπωσδήποτε και εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ. Ιεραρχικά για μας θα ήταν πρώτη στον η κατάργηση, γιατί να θυμίσω ότι αυτόν ήταν πάντα ένα προσωρινό μέτρο, αλλά να θυμίσω ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Κατά δεύτερον, είναι η κλιμακωτή επιβολή, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε πολλές εταιρείες οι οποίες, εκτός από τα προβλήματα της πανδημίας, υπάρχουν και πολλές εταιρείες οι οποίες είναι αδρανείς αυτή τη στιγμή, όπου αυτόν επιφορτίζει τη θέση τους. Κατά τρίτον, είναι αυτό που θα ψηφίσουμε σήμερα, δηλαδή την αναστολή της περίοδου πληρωμής. Σίγουρα αυτά δεν είναι λεφτά τα οποία δεν θα πληρωθούν. Δεν κάνουμε χάρη σε κάποια εταιρεία ότι δεν θα πληρώσουν αυτά τα λεφτά. Απλά τους δίνουμε χρόνο
για να το πληρώσουν σε μεταγενέστερη περίοδο. Αντιλαμβανόμαστε από την άλλη ότι αυτά τα ποσών, το οποίο σίγουρα είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι λεφτά τα οποία μέσω πανδημίας σίγουρα έχουν βοηθήσει. Δεν θέλω ότι φλούμε, αλλά κρίνουμε ότι τουλάχιστον η κλιμακωτή επιβολή θα βοηθήσει, γιατί δεν γίνεται να δίνεις λεφτά σε μια εταιρεία ως βοήθεια και από την άλλη να τα παίρνεις από την πίσω πόρτα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριος Κουλίας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ανέβηκα στο βήμα διότι νιώθω εμπλήρια αγανακτήση για αυτήν την απαράδεκτη νομοθεσία, την οποία ναι μεν ανέχτηκε η Βουλή, διότι να θυμίσω τότε που ήρθε η νομοθεσία, ήταν πραγματικά δύσκολη καιρή και δύσκολη χρόνη. Και γίνανε συζητήσεις και επισημάσεις ότι τούτος ο νόμος δεν είναι δικαίος, αλλά κάτω από το φόβο των Ιουδαίων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε, είπαν ότι τούτη η νομοθεσία θα είναι μονοετής, άντε το πολύ διετής. Αλλά ουδέ μονιμότερο του προσωρινού. Το ιστορικό το περιγράψε ο συνάδελφος ο Κώστας Κώστα και ο κύριος Λεωνίδου μαζί με τον κύριο Μυριάθος. Τώρα είναι δυνατόν. Τούτη η φορολογία είναι καθαρά φορομπηκτική και φοροαρπακτική. Τώρα γίνεται ένας γεωργός, ένας ρεσφέρης, ένας καλουψής, ένας σιδεράς. Είπε το λογιστής καμία εταιρεία. Εξάλλου ο κόσμος ουδέποτε υποψιάστη γιατί ονομάζεται Ζαχαρίας Κουλίας Limited, π.χ. πρέπει να πληρώνει 350 ευρώ. Και ο άλλος που εξασκεί ακριβώς το ίδιο επάγγελμα, το ίδιο επιτίδευμα, την ίδια εργασία, αλλά ο λογιστής του εκείνου είπε του με, δεν χρειάζεται εταιρεία. Ο μεν ένας πληρώνει 350 ευρώ, ο άλλος δεν πληρώνει. Καλά, ενόμως του πλάστημου του που πέρασαμε ως Βουλή των Αντιπροσωπών. Και οι κύριοι υπουργοί εκάστοτε, παρά τις επισημάνσεις πολλών συναδέλφων, πάντα με υποσχέσεις να καταργήσουν, όπως τα περιέγραψε προηγουμένως το 19, εδώ έκανε 100 υποσχέσεις να καταργήσουν, στο τέλος. Το μόνο που να μας πούνε να μας δίνουν παράταση. Μα καλά, τώρα σας παρακαλώ, ένας ο οποίος είχε ένα τυροκομείο μικρό και έκαμε εταιρεία, να γελάστε να κάνουμε εταιρεία άνθρωπο και πάρα πολλοί άλλους κόσμους που έκαμε εταιρείες, να φορολογείτε το ίδιο με μια τράπεζα, με έναν τεράστιο οργανισμό. Μα σε ποιον κράτος ευνομούμενο, κύριοι και κυρίες συναδέλφισσες, υπάρχουν τέτοιου είδους νομοθεσίες, λεόντιες και επιλεκτικά μάλιστα. Νομίζω ότι αντιγράψαμε τον πρώτο της δημοκρατίας, είναι ένα κούρεμα ετήσιο. Έτσι, αν εμνημονεύουν το κούρεμα του Πρόεδρου. Γίνεται να υφαρπάζονται φορολογίες κατά το δοκούν και επιλεκτικά. Κύριε Χατζιάννη, έχει υπάρχει πρόταση νόμου και είναι στην εξουσία της Βουλής. Δεν πρέπει να έρθει η πολιτεία να φέρει νόμο να καταργήσουμε. Αυτό είναι στις εξουσίες μας. Και κατά κρίβεια σήμερα, εγκατάργηση του που πρέπει να κάνουμε και όχι να του δώσουμε και παράταση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν νοείται να συνεχίζουμε ως Βουλή. Καλά, οι προηγούμενες Βουλές. Κάτω από το φόβο των Ιουδαίων και την πίεση είναι κάμεντο. Τώρα είναι ποτέ δυνατόν, σήμερα, 8-9 χρόνια μετά, να συνεχίζουμε και να ανεχόμαστε. Δηλαδή, επειδή έτυχε ένας να γράψει εταιρεία, να το αρπάσουμε 350 ευρώ και να τα κρατεί καλή ευλογία. Σήμερα, τούτοι μικρομεσαίοι όλοι δυστυχούν, κύριοι. Και να σας πω και πόσα προβλήματα που δημιουργήθηκαν άλλα. Ο έφορος εταιριών, άμα δεν αρπάξει από την τσέπη επιλεκτικά και αυθαίρετα 350 ευρώ, ξέρετε τι κάνει. Διαγράφει την εταιρεία. Άμα σου διαγράψει την εταιρεία, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να πάει να βρει δικηγόρο, να πα στο δικαστήριο, να κάνει αίτηση του δικαστή. Κύριε δικαστά, έχει ένα μικρό ακίνητο, έχει μια υποθήκη του εταιρεία και σε παρακαλώ να την επαρεφέρει. Άλλο χαράτσι και δικηγορικά και δικαστικά και χαρτόσημα και γραμματόσημα και δικηγορόσημα. Δημιουργήσαμε 100 επιπλοκές. Δεν φτάνει που τα εισπράττουν παράνομο εφορό εταιρεών, διαγράφει κιόλα. Και να σα πω ένα άλλο απλό παράδειγμα. Ένας οικογενειάρχης που κάμενε εταιρεία, πέθανε ο άνθρωπος. Και άφησε στην οικογένεια του μια εταιρεία γιατί είπανε ένα μικρό χτύπημα πάνω. Και η οικογένεια πρέπει να πάει να βάλει 100 τέχνες και να κάνει 100 αιτήσεις στα δικαστήρια να επιτραπεί η επανασύσταση της εταιρείας. Κύριε Χατζιάννη, έχεις την ευθύνη να φέρεις, να το βάλεις. Υπάρχουν προτάσεις νόμων και εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος και πολλών άλλων συνάδελφων. Να την επαναφέρεις και αυτός ο απαράδεκτος, λεόντιος και φοροαρπακτικός νόμος ο αυθαίρετος. Που χωρίζει σε κατηγορίες τους πολίτες, πρέπει να καταργηθεί παρά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κουλά. Όχι, ο κύριος Χατζηγιάννης. Κύριος Χατζηγιάννης, πρόεδρος της Επιτροπής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία, γιατί απλούστατα έχετε συμπεριλάβει ως κατεπήγον αυτό το θέμα, που από συμφορά και των όγκων εργασίας της Επιτροπής και αυτό το θέμα, αλλά και το επόμενο, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, θα ήθελα να πω για ποιον πράγμα συζητάμε με τούτη την ώρα. Κυβερνητικό νομοσχέδιο που ήρθε από την αρμόδια υπουργό προκειμένου την να δοθεί μια παράταση η οποία στην πληρωμή των 350 ευρώ. Άρα λοιπόν δίνεται μια εξάμηνη παράταση και πολύ σωστά έχει υποθεί προηγουμένως ότι σε αυτήν την αλλαγή της νομοθεσίας δίνεται και εξουσία στην υπουργό να εκδίδει διάταγμα για περαιτέρω παράταση από τις 30 Δεκεμβρίου και μετά για το ίδιο ακριβώς θέμα. Άρα λοιπόν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης προκειμένου να υποβοηθήσουμε στην εισπράξη γνωρίζοντας απόλυτα τις αδυναμίες που έχουν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, ως προς τη λογική του μέτρου αυτού, αν είναι τέλος ή αν είναι φορολογία, είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί πάνω σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτόν το μέτρο έχει ψηφιστεί τότε επί κυβέρνησης του ΑΚΕΛ, το θυμάμαι πολύ καλά, ως στο πλαίσιο των μνημονιακών προτάσεων. Και είχαμε βάλει μια στόχευση, είχε τεθεί μια στόχευση τότε, ότι θα εισπράξουμε άλλα 50 εκατομμύρια και που αθρίζαμε τότε προκειμένου να καλύψουμε την ανάγκη χρηματοδότησης του κράτους και να μην καταρρεύσει. Να θυμίσω και για τα 250 εκατομμύρια που πήραμε δανεικά από τα Ταμεία Προνοίας και άλλα πολλά. Να θυμίσω και άλλες πολλές περικοπές που έχουν γίνει. Είτε μισθολόγια είτε άλλος πώς. Το λάθος που πρέπει έκδηλα όλοι μας να τονίζουμε είναι και το γεγονός ότι ενώ πολλά από τα άλλα μέτρα έχουν αρθεί ή έχουν αποκατασταθεί, για αυτόν το μέτρο κανένας δεν έχει πει τίποτα ακόμα μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν, με βάση και το δίκαιο και είμαστε εναντίον της κάθε φορολόγησης. Δεν πρέπει όμως ωστόσο να ερχόμαστε αποσπασματικά με τρόπο που να επηρεάζουμε τις δυνατότητες της ρευστότητας του κράτους και με μιας να καταργούμε, έστω και άδικη να είναι η πηγή εσόδων, να καταργούμε με μιας τα εισοδήματα του κράτους. Ευχαριστώ. Ποια είναι υπεύθυνη η πρόταση για την αναπλήρωση αυτών των εισοδημάτων? Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να εισπράττουμε μέσω φορολογίας ή μέσω μεντελών με άδικον τρόπο από κάποιους που έχουν υπέρμετρη ανάγκη και στη συνέχεια να έρχονται στον κρατικό κουρουβανά και να πληρώνονται ή να χρηματοδοτούνται άλλες ανάγκες του κράτους που μπορεί να είναι και άδικες μάλιστα. Πρέπει να βρούμε και πάνω σε αυτό το θέμα το θάρρος να τοποθετηθούμε και να έρθουμε με προτάσεις. Και συμφωνώ, αγαπητέ Ζαχαρία, θα το βάλουμε σε συζήτηση. Αλλά θα βάλουμε και συζήτηση και τις προτάσεις που υπάρχουν από τις πολιτικές δυνάμεις. Πώς αναπληρώνουμε και πότε θα αναπληρώσουμε αυτά τα 50 εκατομμύρια για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη σωστή οικονομική λειτουργία του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Το μικρόφωνο σας. Άρθρα 1 έως 3. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων? Βλέπω ότι είναι ομόφωνο. Να μετρήσουμε πόσοι είναι παρόντες στην αίθουσα, παρακαλώ. Είναι ομόφωνος με 49 ψήφους υπέρ, εναντίον δεν υπάρχουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποχές δεν υπάρχουν, οπότε με 49 ψήφους υπέρ τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο περιεταιριών τροποποιητικός νόμος του 2021. Αντιλαμβάνομαι ήδη αναλογία. Είναι ομόφωνο, οπότε το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπαριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Η περιβασικών απαιτήσεων παιχνίδια τροποποιητική κανονισμή του 2021». Το σκοπό, παρακαλώ. Τροποποίηση των περιβασικών απαιτήσεων κανονισμών ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019-1922 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019
για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις του σημείου 13 του μέρους 3 του παραρτήματος 2 της Οδηγίας 2009 / 48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά το αργύλιο και Οδηγία 2019 / 1929 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 2 της Οδηγίας 2009 / 48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια όσον αφορά τη φορμαλδεΐδη για την περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών και την ασφάλεια των παιχνιδιών. Μάλιστα. Ομιλητές, ομιλήτριας, κύριος Χατζηγιάννης. Απλώς διευκρινιστικά για να βοηθήσω το σύντομα, κύριε Χατζηγιάννη, σας παρακαλώ. Αφορά μια καθαρά εναρμονιστική νομοθεσία, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αφού συνδράμουμε προς την ενίσχυση της ασφάλειας των παιχνιδιών που αφορούν αυτές τις δύο ουσίες και με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα στα παιχνίδια και ενισχύουμε την ασφάλεια των παιχνιδιών. Γι' αυτόν τον λόγο πολύ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει και αρνητική τοποθέτηση. Μάλιστα, ο κύριος Κώστα. Απλά επειδή είμαστε μια νέα Βουλή, κάποιοι συνεχίζουν που προηγουμένως και είναι η πρώτη νομοθετική μας εργασία σήμερα, να πω ότι είμαστε ξανά στο ίδιο εργοθέατες. Για την ουσία που πάνω στα παιχνίδια, που αφορά μόνο κατασκευαστές που δεν έχουμε στην Κύπρο, που αλλάζει απλά μόνο ένας αριθμός, πάλι είμαστε καθυστερημένοι. Πάλι είναι ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να τελειώσει πριν καιρό. Πάλι ήρθε με τη μορφή του κατεπήγοντος, απλώς για έναν αριθμό. Και το λέω τον το πράγμα, κυρία Πρόεδρε, κάπου γλίωρα, να στείλει μήνυμα του τη Βουλή στην εκτελεστική εξουσία, ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί τον που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Σας λέω ειλικρινά, είναι μία γραμμή, αλλά σε ένας αριθμός το ποσοστό του αργυλίου και της άλλης της ουσίας, για να μην την πω και κάνω λάθος, της φορμαλαΐδης, πώς τη λένε, και φάμε τρία χρόνια να το φέρουν. Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία, αν ξέρω έρθει διαδικασία παράβασης ή οτιδήποτε άλλο, για το είναι το πράγμα. Και το λέω ειλικρινά, τώρα που εγλίωρα, να πάει το μήνυμα και που πρέπει να πάει, ότι δεν μπορεί η Βουλή να λειτουργεί με το πιστόλι στον κρόταφο. Για έναν απλό, έναν πολύ απλό πράγμα, μια αναλλαγή ενός αριθμού. Όχι για τούτον, έχουμε καθυστερήσει και αν δεν περάσει σήμερα, και πάμε στο Σεπτέμβρη, πιθανότητα να έχουμε και δικαιολογημένη γνώμη και να τρέχουμε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Σωστή επισήμανση. Κάποιος άλλος που ζητεί τον λόγο? Όχι. Άρα προχωρούμε στη ψηφοφορία επί των κανονισμών. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών? Σαράντα 48. Πόσοι ψηφίζουν εναντίον? Κανείς? Καμία? Αποχές? Οι κανονισμοί ψηφίζονται. Τα θέματα με τους αριθμούς 4 και 5 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. Κεφάλαιο δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Κεφάλαιο τρίτο, ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν δοθεί γραπτός. Κεφάλαιο τέταρτο δεν υπάρχει, δεν θα μπούμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής θα πραγματοποιηθεί την 5η-8 Ιουνίου 2021, ακριβώς την ίδια ώρα, με ημερήσια διάταξη, η οποία θα σας αποσταλεί. Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.